Ακούσατε εσύ να μιλήσει περί δικαιοσύνη κλπ. Εσεί τι καταλάβατε ότι. Προφανώ μίλησε για τη δημόσια διοίκηση. Προφανώ. Προφανέστατα. Και κάτι, επειδή μιλάμε. Δεν πρέπει να αλλάξει τη δημόσια διοίκηση, τα στελέχη. Ένα λεπτό. Όχι, όμω το εξηγήστε, το καταλάβω. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Επειδή άκουσα τον Γεωργιάδη, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να μιλάει για Χούντα. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μικρό βέβαια. Δεν ήταν στη Χούντα ο άνθρωπο, υποθέτω. Μακάρι να είμαι και εγώ μικρό. Αλλά επειδή έχουμε ζήσει στη Χούντα, στο πετσί μα. Πρώτο. Δεύτερον, ο κύριο Γεωργιάδη επενούσε και είχε προσωπικές σχέσεις με τους αρχιχουντικούς. Και στο Λεύτ. Με τον Μπατακό και λοιπά. Ήτανε, καλά, ο Βορύδης ήταν. Ένα. Ο Γεωργιάδης επενούσε. Μην γίνεστε συνήγορος πραγμάτων, τα οποία δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεστε. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης επενούσε όταν ήταν τηλεπαρουσιαστής τα βιβλία εκείνα, τα χουντικά, τα οποία εκθίαζαν τον Παπαδόπουλο και τον Τσίπρα. Ο κύριος Βορύδης, ήταν ο επικεφαλής της νεολαίας των χουντικών, ο οποίος διεδέχθη τον κύριο Μιχαλολιάκο. Τον κύριο Μιχαλολιάκο. Άρα, η πολιτική απόγονη των ταγματασφαλιτών, των δοσύλλογων και των μαυραγωρητών και των χουντικών της εφταετίας σε αυτά τα ζητήματα να είναι πιο προσεκτικοί. Επαναλαμβάνω. Κύριε Μπαλάβα, η πολιτική απόγονη των μαυραγωρητών, των δοσύλλογων και των ταγματασφαλιτών να είναι πιο προσεκτικοί. Δεύτερο, πάμε στην ουσία. Ο Τσίπρας μίλησε για τη δημόσια διοίκηση, κύριε. Τώρα, και γιατί δεν το είπε έτσι, λοιπόν, και είπε για τους αρμούς της εξουσίας. Να σας πω, κύριε Οικονόμου, στην Ελλάδα, με κύρια ευθύνη των κυβερνήσεων της δεξιάς, με καθοριστική ευθύνη των κυβερνήσεων της δεξιάς επί πολλές δεκαετίες, έχει οικοδομηθεί ένα κράτος βαθιά προβληματικό. Ένα κράτος το οποίο δεν επέτρεπε πάρα πολλές δεκαετίες οποιοδήποτε διαπραγματεύσει. Ακούστε, κύριε Οικονόμου, για να μαθαίνετε τα πόμολα. Ένα κράτος το οποίο επί δεκαετίες δεν επέτρεπε σε όποιον δεν ήταν κατά τη γνώμη του εθνικόφρον. Δεν ήταν εθνικόφρον, να κάνει καν αίτηση για να μπει στο δημόσιο, καν αίτηση να γίνει καθηγητής ή να πάει στο δημόσιο. Οικοδομήσαν επί δεκαετίες ολόκληρες. Έχει υπάρξει ένα ΑΣΕΠ από το 1993. Έχει υπάρξει ένα ΑΣΕΠ από το 1993. Τι λέτε τώρα. Αυτά είναι προ ΑΣΕΠ και προ δικτατορικά. Από 50 και μετά, λέω, και μετά δικτατορικά. Το ίδιο. Έκανε μια προσπάθεια το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, βεβαίως έκανε, και είχαμε πολύ θετικές καταστάσεις στην περίοδο. Αλλά οπωσδήποτε οι κυβερνήσεις δεξιάς οικοδομήσαν ένα κράτος. Κύριε Μπαλάφα, έχετε πει κάτι πολύ βαρύ. Είναι λογικό, δεν είναι στο σκληρό πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι στο σκληρό πυρήνα ο κύριος Μπαλάφα και δεν τα ξέρει καλά. Κύριε Κεγκέρογλου, μισό λεπτάκι. Για να μιλήσει. Το λόγο δεν δίνουμε εμείς, κύριε Μπαλάφα. Δεν σε διακόπτει, σε βοηθάω. Σε βοηθάω, είσαι στο γραμμή. Κύριε Μπαλάφα, έχετε πει κάτι πολύ βαρύ. Τις ανεξάρτητες αρχές. Από αυτές λέτε για το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ναι, τις ανεξάρτητες αρχές λέτε ότι θέλετε να ελέγξετε. Θεσμούς που έχουν δομηθεί για να ελέγχουν το σύστημα. Όχι για να τους ελέγξει το σύστημα. Καταλάβατε. Αυτή είναι η διαφορά. Μίλησε ο κ. Κεγκέρου. Λοιπόν, λέω. Εμείς συντονίζουμε τα κύριε Μπαλάφα. Ο Τσίπρας μιλήσει για τη δημόσια διοίκηση. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Ό,τι θέλετε. Επιμένετε, επειδή είπατε κάτι πολύ βαρύ, ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν πολιτικοί απόγονοι της Χούντας και των τάγματα ασφαλιστών. Εγώ είπα, δεν μίλησα για τη Νέα Δημοκρατία. Είμαι ο τελευταίος που θα μιλήσει για τη Νέα Δημοκρατία. Στον κύριο Βορύδη και στον κύριο Γεωργιάδη. Συνολικά, για μίλησα για τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Για τους συγκεκριμένους με το χουντικό παρελθόν. Μίλησα για τους συγκεκριμένους που μίλησαν για χούντας. Θα σας απαντήσω. Είμαι συγκεκριμένος. Κυρία Κουντουρά, σε αυτά είμαι απόλυτος. Τι απόγονος. Σε αυτά είμαι απόλυτος. Άρα το μαζεύετε. Το μαζεύετε επομένως. Σε κανένα κόμμα του Δημοκρατικού Τόξου θα κάνω εγώ τον τιμητή. Να εξηγούμαστε. Εγώ θεωρώ ότι οι μεγάλοι ηγέτες και τη συντηρητική παρατάξεω έχουν συνεισφέρει στην αποκατάσταση τη δημοκρατία. Άρα, συνεισφέρει τώρα. Εγώ, κύριε Κυρανάκη, μιλάω. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν στοιχεία που μίλησαν για Χούντα. Ποιοι είναι οι κύριοι Κυρανάκη, ελάτε. Όχι, μισό λεπτό να μιλήσει ο κύριο Κυρανάκη, θα δώσω μια απάντηση. Δεν μίλησε. Ένα λεπτό να δώσω μια απάντηση. Δεν μίλησε ο άνθρωπο. 30 δεύτερα μίλησε. Επί ποιου θέματο θα θέλατε. Επί των ταγματασφαλιτών. Όπω μιλάμε. Εντάξει, αυτά ο κύριο Μπαλάφα και γενικό.